Ξεκίνησαν οι ενέργειε καταπολέμηση των κουνουπιών από την αρμόδια αντιπεριφέρεια τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με έμφαση καταρχήν στου χώρου φιλοξενία προσφύγων. Έφτασε ο Μάρτιο και έφτασε και η ώρα να ξεκινήσουμε την καταπολέμηση των κουνουπιών, να ξεκινήσει το πρόγραμμα τη καταπολέμηση. Ήδη με εντολή του Περιφερειάρχη, ξεκινούμε την καταπολέμηση από τα σημεία που υπάρχουν που φιλοξενούνται οι πρόσφυγε, διότι θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο Σημείο μετάδοση ασθενειών μέσω των κουνούπιων και προ και από του πρόσφυγε. Παράλληλα, ξεκινούν και ενημερωτικέ δράσει στι τοπικέ κοινωνίε προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμο για την καταπολέμηση των κουνούπιων. Η ενημέρωση θα γίνει παντού, όμω η βαρύτητα δίνεται στι περιοχέ του τουριστικού ενδιαφέροντο. Γίνεται η πρώτη εκδήλωση για τα κουνούπια, για το πώ γίνεται η καταπολέμηση. Θέλουμε τον κόσμο κοντά μα, θέλουν να έρθουν να, το παρακολουθήσουν, να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση. Ξεκινάμε που σήμερα από την Κεραμωτή της Καβάλας και θα συνεχίσουμε σε πολλές πόλεις και κυρίως πόλεις οι οποίες είναι υψηλού κινδύνου και υψηλής τουριστικής αξίας. Όπως εξηγεί ο κ. Παπαδόπουλος, οι ενημερωτικές δράσεις έχουν μεγάλη σημασία καθώς πέρα από όσα θα κάνουν τα ειδικά συνεργεία υπάρχουν και πραγμάτα που μπορούν να κάνουν μόνοι τους οι πολίτες και μέσω αυτών των ενημερώσεων θα τα μάθουν. Θέλουμε τους κατοίκους της περιοχής κοντά μας και για έναν άλλο λόγο το ότι και οι ίδιοι με τις δράσεις τους μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά πραγματικά το λέω και το λέω με μεγάλη ευθύνη ότι υπάρχουν περιοχέ που δεν ψεκάζουν καθόλου, αλλά με τη σωστή ενημέρωση των παραγωγών, των κατοίκων, συγγνώμη, έχω συνηθίσει από του παραγωγού, με την σωστή ενημέρωση και τη δράση των κατοίκων τη περιοχή, να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα κουνούπια σε ένα επίπεδο ανεκτό για την διαβίωσή τους.